Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά! Είναι παραμονή Χριστουγέννων σήμερα. Αύριο, σήμερα. Και γι' αυτό το παιδί είναι παραμονή. Τζόι, εσύ με ποιο ημερολόγιο συντονίζεσαι, με το αλήθινο ή με το παιδιόν? Okay, όλοι καταλάβουμε ότι συντονίζεται με το παιδιόν. Με το παιδιόν. Να σου πω κάτι. Και εγώ με το παιδιόν συντονίζομαι. Χρόνια πολλά και καλά. Λογικά έχουν περάσει τα παιδάκια, έχουν μπει τα κάλαντα. Μας τα άπανε, μας τα ξανάπανε και του χρόνου με υγεία. Μήπως βγήκαμε κι εμείς και τα πάμε, δεν ξέρω. Μπορεί να βγήκαμε το Τζόι και να τα πάμε. Αυτό θα το δείτε στο αυριανό, το Χριστουγεννιάτικο. Λέτε να βγήκαμε το Τζόι και να πάτε κάλαντα, Χριστέ μου. Αν και την αυριανή μέρα, δηλαδή τη σημερινή για σας, εγώ θα την περάσω όλη στο Just the Two of Us, γιατί θα είμαι από τις 12.30 ώρα εκεί. Ο Τζόι θα πάει για babysitting στη φίλη του την Τάνια. Πού είσαι, Τζόι, πού είσαι? Είσαι εκεί, είναι εκεί. Βλέπετε ένα πλάσμα κάπου στο βάθος. Είναι ο Τζόι. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά σε όλους. Να έχετε καλά Χριστούγεννα. Με αγάπη, με ζέστη στην καρδιά σας. Με καλές σκέψεις για το διπλανό σας, για τους ανθρώπους. Γενικά για τα πλάσματα όλου αυτού του κόσμου. Και κυρίως για τα παιδιά. Να είναι φέτος μια χρονιά που δεν θα υποφέρει κανένα παιδάκι. Κανένα παιδάκι. Κανένα παιδάκι δεν θα είναι άρρωστο. Κανένα παιδάκι δεν θα κακοποιείται. Κανένα παιδάκι δεν θα κακοπερνάει. Γιατί το έχω ξαναπεί και θα το λέω νομίζω για πάντα, ότι τα παιδιά είναι το μέλλον μας και η δυστυχία των παιδιών είναι καθρέφτης της δικής μας συμπεριφοράς. Άρα μπορεί να γίνει και η ευτυχία τους καθρέφτης της δικής μας συμπεριφοράς. Ας το επιλέξουμε. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάω λίγο αγχωμένα, καθώς μόλις πριν από λίγο ξύπνησα και έκανα ένα μπάνιο. Έβαλα την μπλούζα αυτή με τον Captain America, νομίζω. Captain America είναι, όχι Iron Man. Captain America. Θέλω να κάνω τη φωτογραφία που εσείς έχετε ήδη δει από χθες για το giveaway στο Instagram με τη σκούπα, και θα σετάρω τώρα ένα σκηνικό εδώ πέρα να δείτε πώς δουλεύει ένας influencer από τα Lidl. Εγώ θέλω το σκηνικό να είναι εδώ μπροστά από το δέντρο και το τζάκι να είναι χριστουγεννιάτικο, είναι χριστουγεννιάτικο το δώρο που κάνω, και να είμαι εγώ σε μια δυναμική, ας πούμε, φάση με τη σκούπα σε 2-3 πόζες, όπου θέλω να τονίσω και πόσο δυναμική είναι αυτή η σκούπα και πόσο Χριστούγεννα είναι, πόσο δυναμικός είμαι εγώ ως χαρακτήρας, η ψυχοσύνθεσή μου, και επίσης πόσο τριχωτός είναι ο Τζόι. Είναι πολλά τα elements που πρέπει να τονιστούν σε αυτή τη φωτογραφία. Πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας και δεν ξεχνιόμαστε. Έχουμε Advent, το τελευταίο μας. 24. Γαρ. Μωρό, μ' αρέσει που έρχεται Χριστούγεννο. Αν και δεν θα καταλάβω τίποτα εγώ, θα δουλεύω, αλλά ξέρεις, για σένα. Α, Άγιος. Αλληλούια. Λοιπόν, αισθήθηκε κάποιος εξοπλισμός εδώ. Έχω βάλει την φωτογραφική μου σε ένα τρίποδο. Έχω βάλει το ring light για λίγο έξτρα φως. Αυτό το σημείο εδώ θα φωτογραφίσουμε. Πάω να φέρω τη σκούπα. Θα παλέψω λίγο μόνος μου, καθώς θα το κάνω μόνος μου. Έχω ένα κοντρολάκι, αυτό δαμέ, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την κάμερα. As you can see, έχει ένα τέτοιο και πατάς. Θα το ψιλοκρύβω κιόλας, το πατάω έτσι. Και βγάζει. Και θα το κάνουμε έτσι, θα το παλέψουμε τώρα, για να δούμε. Ούτως ή άλλως, εγώ είμαι πολύ του self-service γενικότερα. Ωραίο να σε βοηθούν και άλλοι. Αλλά γενικά είμαι ένας τύπος που μάλλον έχω την ανάγκη, να το πω, να βοηθάω εγώ τους άλλους περισσότερο, και τα δικά μου τα κάνω μόνος μου τα περισσότερα. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι, αλτρουισμός είναι, εγωισμός είναι, ότι νιώθω ότι μόνο εγώ θα τα κάνω σωστά και κανείς άλλος. Για όποιο λόγο και αν προκύπτει, πάντως γενικά είμαι τύπος που παιδεύεται μόνος του πάρα πολύ και τα φέρνει και εις πέρας, δεν έχω παράπονο. Να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί η σκουπάρα δεν υπάρχει. Έλα παιδιά, μιλάμε για εργαλειάρα τρελή, η οποία τι κάνει. Πέραν του ότι είναι σκουπάρα, πατάς αυτό το κουμπί εδώ και σπάει. Και εγώ από τη μέση μου, δεν χρειάζεται να σκύβω τώρα. Τακ, 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 και πάει κάτω από τα έπιπλα. Κατά στα σάρα και ρουφάει και τρελά, τρελά. Και έχει πιο τούρμπο. Έχει γούστο τώρα τι να κάνω το post, να αρχίσω να σκουπίζω το σπίτι, κανό με έχω. Σταματάω με τη σκούπα για να κάνω τη φωτογραφία.
Μη σας ζαλίζω, θα σας δείξω το αποτέλεσμα αμέσως τώρα. Με την πολύτιμη συνδρομή του Τζόι έγινε η φωτογράφηση της κούπας. Και αυτό είναι δισεκτιμητέων, φίλες και φίλοι, διότι ο Τζόι τρέμει τις κούπες. Τρέμει τις κούπες, τις σακούλες. Τι άλλο φοβάται ο Τζόι, τους κρότους. Αυτά τα τρία κυρίως. Κατά τα άλλα φοβάται και τον ίσιο του, αλλά anyway. Τα βασικά του έτσι φόβητρα σε αυτή τη ζωή είναι σακούλες, σκούπες και κρότοι. Είναι κροτοφοβικό το πουλάκι μου, εντάξει. Είναι κροτοφοβικό το παιδί μου. Για να δούμε τι τραβήξαμε λίγο. Εδώ είναι το παιδί μου, το όμορφο. Το αγόρι μου. Το αγόρι μου, το αγόρι μου. Το μοντέλο μου, το μοντέλο μου. Τι είσαι μοντέλο? Έχεις κάτσει μπροστά από την κάμερα και περιμένεις πόζες? Είσαι ένα μοντελάκι όμορφο με ένα τρίπιο μαγουλάκι πολύ καλά που είναι καλύτερα. Αγάπη μου, αγάπη μου. Το φάγες το φαΐ σου? Πρέπει να πάρουμε την αντιβίωσή μας. Έρωτα, έρωτα. Τζόι, τι κάνεις εσύ με μια σκούπα δίπλα σου, δεν τρέμεις? Δεν φοβάται. Κοίτα, αυτό είναι μια σκούπα. Βοήθεια! Χριστέ μου, τι πήγε να πάθει, μια αρτέθα εξπίρινση. Κοίτα, κάθεται δίπλα από τη σκούπα. Τόσο θαραλέος είναι. Απίστευτο. Δεν σε αναγνωρίζω. Το 2023 είναι η χρονιά σου. Είσαι υπερήρωας. Στέκεσαι δίπλα από μια σκούπα. Ποιος εσύ? Εσύ, το τρεμάμενο κουνάβι της κοινωνίας αυτής. Και έρχομαι, φίλες και φίλοι, και συνδέω το κινητό μου με την κάμερα που έχει WiFi και θα δω τώρα τις φωτογραφίες. Στο κινητό κατευθείαν, μην τις βλέπω στις κάμερες και τις ideas, κάνε ένα downloading. 31 φωτογραφίες βγήκαν. Ελπίζω από τις 31 οι 2, οι 3 να είναι ok για να γίνει το give to away. Καλά θα γίνει για σας. Ακόμα και αν έχει πάει χάλι αυτό, θα έχω βρει τη λύση εγώ. Περνάει και ο Μανάβης. Βγήκανε κάποιες φώτος, this one, this one, this one, this one, this one. Δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Αυτή εδώ που μέσα τον Terminator με τη σκούπα. Τι να κάνω? Και ναι, φίλες και φίλοι, μόλις ανέβηκε το post, επέλεξα αυτή τη φωτογραφία. Έβαλα δεύτερη αυτή που κάθομαι με το γεωλάκι. Μετά κάτι με τα χαρακτηριστικά της σκούπας για να τη δείξω που κάνει flex, να τη δείξω που είναι ρομπότ, να τη δείξω που είναι διαστημική, υπερτέλεια. Και μεταξύ μας, όση ώρα έχω κλείσει την κάμερα, έβαλα και μια σκούπα. Και αυτό που κότει στο βάθος είναι το πλυντήριο που δίνει πόνο. Τι να κάνω. Ταΐζω Τζόι, δίνω αντιβίωση Τζόι. Ετοιμάζομαι για κούρεμα. Θα κάνουμε advent πριν φύγουμε. Θα πάω στο φίλο μου τον Χρήστο να κουρευτώ. Γιατί είχα πάει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με την κουβέντα ξέχασα να με κουρέψει νομίζω. Πήρε μόνο τα γύρω-γύρω. Και αυτό πάνω το άφησε το κουνάβι. Θα σου πω, μην φύγετε. Έχουμε τελευταίο advent. Αντέξαμε 23 μέρες. Την 24 θα τα χαλάσουμε. Αφού αντέχουμε εμείς, ρε παιδιά, είμαστε fighters, δεν είμαστε. Και μέχρι να κάνω το advent, θέλω να μου γράψετε από κάτω δύο πράγματα. Τι κρατάτε από το 2022, τι πετάτε από το 2022 και τι περιμένετε από το 2023. Θα σας πω και εγώ τα δικά μου στη συνέχεια. Hey, και δηλώστε συμμετοχή για τη σκουπάρα, μου ξεχνιέστε, μην ρίχνουν και το πάρουν οι άλλοι, οι ξένοι. Εδώ, δικός μας θέλω να το πάρει. Instagram, τρέχα. Μιζώ να φέρω το κτίριο. Εύκολα τα πράγματα σήμερα, καθώς έχω πέσει τη μέρα 24 τόσες πολλές φορές που ξέρω πια που είναι, είναι η πόρτα. Είναι η πόρτα η οποία είναι μεγάλη και... Έλα ρε! Έλα ρε, Λίτλ! Δεν το πιστεύω, μα αποζημιώνει το Λίτλ! Το Λίτλ μα αποζημιώνει μετά από τόσες μέρες! Θα τρελαθώ! Μετά από τόσες μέρες εφιάλτη! Μου δίνει μια τεράστια σοκολάτα! Μια τεράστια σοκολάτα! Έναν μεγάλο Άγιο Βασίλη! Έναν Άγιο Βασίλη που πρώτη φορά βλέπω! Θα τρελαθώ! Τι κάνεις! Κάτσε να δω πώς είναι μέσα. Κάτι μου λέει ότι είναι κούφιος, είναι πολύ λαβή. Εντάξει, και κούφιος να είναι, να σου πω το προτιμώ, γιατί όλο αυτό το πράγμα, λες και θα φάω ας πούμε μια ράπτο χρυσού σε σοκολάτα, είναι πολύ. Πας δηλαδή με επεισόδιο ζαχάρου στο νοσοκομείο. Κούφιο είναι στάνταρ, κούφιο. Εντάξει, είναι λίγο τέσπα. Μη λέτε αυτό που σκέφτεστε, πείτε άλλα πράγματα. Λοιπόν, πολύ ωραίος ο Αγίος Βασίλης, τον φάω από κάτω. Από πού να τον φάω, από πού τον τρως τώρα αυτό, να πες μου δηλαδή ρε φίλη. Κοίτα κατάσταση. Τέλος πάντων, ελπίζω να μας κόψει το YouTube για τίποτα. Δεν σας είπα εγώ, κούφιος είναι. Πολύ ωραίος. Μπράβο! Μπράβο, Λίτλ! Μπράβο! Αν το άκουσα, θα ξεκίναγα από το 24. Πω! Αν ξεκινούσα από το 24, θα ήταν μια απογοήτευση. Γιατί θα είχα πετύχει το ωραίο πρώτο και μετά όλη τη σαβούρα. Ενώ τώρα που το έκανα έτσι, 1-24. Α! 1-2, 1-2, 1-1. Έχει και ωραία ακουστική αυτό. Κάναμε ωραίο φινάλε. Άξιζε. Και του χρόνου ρε παιδιά με υγεία. Άλλο advent. Άλλες εμπειρίες. Άλλη χρονιά. Άλλοι άνθρωποι εμείς. Και πάλι οι ίδιοι. Χρόνια πολλά και καλά και γλυκά.
Σόλιο. Την ήθελε η ψυχή μου αυτή τη σοκολατίδα τώρα. Κάτι να τη γλυκάνει λίγο την καημένη. Τι τα θες, τρώω τη σοκολάτα και ακούω το πλυντήριο που τελειώνει και θέλει να το απλώσω μετά. Έτσι είναι η ζωή, κάτι σου δίνει, κάτι σου παίρνει. Δεν βαριέσαι. Καλά να είμαστε. Σε άλλα νέα, και πριν φύγω από το σπίτι για να πλακωθώ στις δουλειές, να περάσω από την κτηνίατρο τον Τζόι, να τον δούμε λιγάκι, να δούμε τι κάνουμε με την αγωγή του, πώς συνεχίζουμε, και είναι πολύ καλύτερα. Τι ήθελα να πω, να πάρω για ένα δώρο στα παιδιά θέλω, στα μωρά, γιατί υπάρχει περίπτωση την Κυριακή να πάω για Χριστούγεννα στο Κιάτο, να τους δω. Εξαρτάται το πόσο πεθαμένος θα είμαστε, πόσο ρετάλι. Αν δω και αντέχω, θα την κάνω τη διαδρομή, γιατί θέλω να το περάσουμε οικογενειακά. Αν όχι, θα κάνω τα χωμαλόν, τα χρήσιμα, τα γνωστά, ή θα πάω κάπου που μου έχουν καλέσει. Με έχει καλέσει η ζωή με τον Θοδωρή και το νέο του μωράκι, τη Βαλέρια. Τρελαίνομαι, παιδιά. Είναι ένα κοριτσάκι. Δεν θέλετε να ξέρετε τι κοριτσάκι είναι αυτό. Θεότρελο, θεότρελο. Έκλεισε μήνα και είναι μπουμπουκά. Ωραία, σωστή, σωστή μπουμπουκάρα. Μπουμπουκάρα! Γεια σου, Βαλέρια. Η Βαλέρα σε 17 χρόνια θα το δει αυτό. Όταν πάει 17 και θα τη επιτραπεί να μπει στο YouTube. Δεν ξέρω αν αποκαλύφθηκε αυτό που μόλις μάζεψα, που βάζω την πρωτεΐνη και πάνω το ξυλοκοπείς για να στείνω την κάμερα εδώ και να σας κάνω το Advent Calendar. Αν αποκαλύφθηκε, τέλος πάντων, πείτε το backstage. Σβήνω και τα φώτα. Γενικά, όλη την φάση του vlog μας την περνάω ως εξής. Σβήνω φώτα όταν σβήνω κάμερα. Ανάβω τα πάντα όταν ανάβω κάμερα, γιατί δεν φαίνεται τίποτα στο σκοτάδι και το σπίτι γενικά είναι φωτεινό, ας πούμε, αλλά του έχω κι εγώ δώσει πολύ πόνο. Δηλαδή, το παράθυρο το έχω κλείσει με αυτό το φυτό, την μπαλκονόπορτα την έχω κλείσει με αυτή την τετράρα. Από πού να μπει το φως, ας πούμε. Τα σοβάτε πια. Και μόλις είχα μια έκτακτη ενημέρωση από Just the Two of Us ότι το βράδυ για εσάς, απόψε δηλαδή, αύριο για μένα, ανοίγουμε πρόγραμμα με την Τίτη. Βγαίνουμε τα δύο τραγούδια μας στον ημιτελικό, πρώτη, και τα λέμε back to back. Δηλαδή, βγαίνουμε, λέμε το ένα κομμάτι, κρινόμαστε, πέφτει ένα βιντεάκι backstage, αλλάζουμε ρούχα. Όχι εντελώς ρούχα, αλλάζουμε κάποια πράγματα, κάποια elements πάνω στα ρούχα μας και περνάμε στο δεύτερο act κατευθείαν. Τρελό! Δηλαδή 8 και 10 ξέρω θα έχουμε βγει και θα είμαστε πάνω μέχρι τις 8 και μισή ξέρω περίπου, τα δυο μας. Τώρα καλό είναι που μας βιάζουν πρώτους, που μας λένε ότι σιγά σιγά, καλά δεν πειράζει, είμαι τελικός είναι. Ξέρω ότι έχω τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και εγώ και η Didi με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Justvote.gr, δωρεάν 5 ψήφοι. Και α1, πάντα α1 και στο Just Vote α1 είμαστε και 54777 και ευχαριστώ προκαταβολικός. Μείνουμε φύγουμε τώρα, μείνουμε φύγουμε. Καλή καρδιά. Ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα στο τελικό θα είμαστε όλα τα ζευγάρια γιατί θα είναι το μεγάλο πάρτι, το πρωτοχρονιάτικο, το φιλανθρωπικό, το σωστό, το ωραίο. Ωραία διαδρομή ήταν αυτή του Just. Να, σαν τα που έλεγα ότι θα κρατούσα ή θα πετούσα από το 22, το Just είναι κάτι που σίγουρα θα κρατούσα. Ιατρικό ανακοινωθέν. Μόλις βγήκαμε από την οδοντίατρο, του καθάρισε την πληγούλα, άνοιξε λίγο ακόμα γιατί αφαιρέσαμε κακαδάκι και τέτοια πράγματα. Του την απολύμανε. Ανάγκη γιατρός. Γιατρός φεύγει. Του την απολύμανε και του έβαλε και μια επουλωτική αληφή με βάση, λέει, το ιατρικό μέλι. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Που είναι και αντισηπτική και μια χαρά και όχι τίποτα. Α, δίνει και πόνο ο Τζόι. Λοιπόν, λογικά μου είπε ότι θα τη βάλουμε τις γιορτές τώρα, χωρίς μόλυνση, εφόσον δεν έχουμε σταματήσει την αντιβίωση και την πάμε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη. Και εγώ από Ιανουάριο θα πάρω τον Τζόι μου και θα πάμε σε οδοντίατρο σκύλων να κάνουμε μια κτηνογραφία, να δούμε τι τρέχει και γιατί προκλήθηκε αυτό και αν πρέπει να το αφαιρέσει το δόντι, ούτως ώστε να το αφαιρέσουμε πριν να χρειαστεί, πριν ξαναπριστεί, πριν ξαναταλαιπωρηθεί. Γιατί και αυτό έχει ψυχή. Λοιπόν, θα σας πω κάτι να γελάσετε. Είχα κάποτε ένα συνεργάτη. Τι τον είχα, θα μου πείτε κι εσείς. Έχω κάνει λάθη στη ζωή μου πολλά. Όλοι δεν έχουμε κάνει. Είχα λοιπόν ένα συνεργάτη, καλός άνθρωπος, αλλά λίγο κοσμάρα. Και κάποια στιγμή πήγαινα. Μπορεί να σου το ξάπει, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι πάντα ιστορία που μου αρέσει να λέω. Πάμε στη Μενεγάκη λοιπόν. Έχω εμφάνιση στη Μενεγάκη με την ορχήστρα μου. Και είμαστε έξω από το πλατό, έχει μπει η ορχήστρα μέσα και είμαι εγώ με το συνεργάτη μου έξω. Και μπαίνοντας έρχεται ένα λυκόσκυλο να μας χαιρετήσει. Πάρα πολύ χαριτωμένο, έπεσε ανάσκελα, μας παρακαλούσε να το χαϊδέψουμε. Το χαϊδέψαμε, τρελαθήκαμε, ήταν μια τρέλα. Το χάιδευε και αυτός ο συνεργάτης μου. Και εκεί που το χάιδευα εγώ, μου λέει Παναγιώτη, θα σου πω κάτι, αλλά μην με κοροϊδέψεις. Του λέω πες μου. Δεν θα με κοροϊδέψεις, μου λέει, Του λέω πες μου, παιδάκι μου. Και προβληματισμένος βαθιά μου λέει, πιστεύω, θα με κοροϊδέψει τώρα, ότι και αυτά έχουν ψυχή. Και γυρίζω το βλέμμα μου. Και λέω, δεν είναι δυνατόν να το άκουσα αυτό. Πιστεύω ότι και αυτά έχουν ψυχή και μην με κοροϊδέψει και που θα σου το πω, δηλαδή, ένα όνειρο. Να είναι καλά όπου είναι τα φιλιά μου.
Θα σου πω κάτι άλλο, με κοροϊδέψεις, εντάξει, σίγουρα θα με κοροϊδέψεις. Πιστεύω ότι και εσύ έχεις ψυχή. Ακραίο, ε. Εντάξει, ναι, ίσως να είμαι κι εγώ λίγο εθεροβάμων. Μόλις μπήκαμε σπίτι με τον φρεσκό εγχειρισμένο Τζοϊ, εντάξει, μ' αρέσει να υπερβάλλω μερικές φορές λίγο. Θα κάτσουμε λίγο, θα πιω ένα καφεδάκι και τελικά αλλαγή σχεδίων. Θα τον αφήσω σπίτι και θα πάω να κουρευτώ. Θα έρθει παρέα μου και η Τάν, η Καλάφατάν. Θα έρθει στο Μπαρμπέρικο και στο Χρήστο για να πάμε παρέα μετά να διαλέξουμε δώρα για τα ανήψια μου. Και μου λέει και κάτι, γιατί τη λέω πάμε τζάμπο. Και μου λέει τζάμπο, 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 μου λέει τζάμπο. Όλο τζάμπο. Μου λέει δεν πάμε στα public. Και θα πάμε public. Πώς βρω τίποτα πιο εναλλακτικό, λίγο πιο ποιοτικό. Γιατί και αυτά μεγαλώνουν τώρα, έχουν πάει τριών. Πόση σαβούρα να τους δώσω και πόσο παιχνίδι. Κάτι πιο εκπαιδευτικό βασικά θέλω, σκέφτομαι. Να τους οξύνει λίγο και το μυαλουδάκι. Βασικά θα πάμε γιατί μου το πιτάνια. Οπότε μείνετε μαζί μας, έχουμε να πάμε για κούρεμα και δωράκια. Και τι καλά έκανα που γύρισα σπίτι, γιατί έλαβα και δώρο από La Martina. Χριστουγεννιάτικο. Μου έστειλαν ένα τέλειο pullover. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ζεστούλι, απαλούλι και La Martinico. Έλα τα νετσά μου, ξεκινάω. Ναι, ξεκινάω. Ξεκινάω. Πες μου. Το κομμωτήριο έχει τουαλέτα. Βεβαίως, θες να κάνεις εσύ στο κομμωτήριο. Και βέβαια, και βέβαια. Έρχομαι τρέχοντας για να κατουρίσεις. Όχι, δεν μιλάμε. Όχι, έρχομαι να κατουρίσεις, έρχομαι να καλά, Μπουρτζού. Έχουν και καφέ. Ναι, μωρέ, θα πάρουμε. Έχει εκεί απέναντι ένα πολύ ωραίο. Έχει ένα πολύ ωραίο. Έλα, έρχομαι σε 5 λεπτά το πολύ, 10 είμαι εκεί. Έλα, γιαγιά. Τα τσίσα, σου κρατά. Τα κρατάς? Ναι, τα κρατάς. Τα κρατάς για μένα? Τι να κάνω, μόνο για σένα. Πόσο με συγκινείς. Έλα, φιλάκι. Μα να μην βρίσκω πάρκινγκ πουθενά στο γιορτινό Περιστέρι και να έχω και το φόβο μη μου κατουρηθεί. Κρατιέσαι ακόμα, κρατιέ. Λίγον, κρατιέμαι. Πήραμε καφεδάκια. Πήγαινε κατούρα τώρα εδώ και κουβέντα με τη σημουδιά. Στο βάθος πας εκεί. Στο βάθος. Καημένη κι αυτή. Καημένη. Της έχει γίνει η ουρήθρα, ο σφιχτήρας, όλα αυτά. Η κίστη, η ουροδόχος. Παλώνει, παλώνει. Λοιπόν, έχω έρθει για κούρεμα στο Καλιφόρνια, από το Ελικόφι. Εδώ, στο Καλιφόρνια. Όχι, εδώ λέει Μπάρμπερ. Τι διάλογο λέει Καλιφόρνια. Α, στο κεφάλι μου πάνω. Στο Καλιφόρνια, στο Χρήστο το Ζωτιάδη, που το ξέρω ένα σκασμό χρόνια το Χρήστο. Είναι και τραγουδιστής, πολλοί θα το ξέρετε, Χρήστος Ζώτος. Και είναι και μπάρμπερ πάρα πολλά χρόνια και ποτέ δεν το άφησε και πάντα το κάνει παράλληλα. Όπου να είναι, θα έρθει αυτός, μέστησε λίγο. Όχι, δεν μέστησε, ήρθα 6 λεπτά νωρίτερα. Η Τάνια κατουράει, ενώ όσο εγώ κερδίζω λίγο χρόνο. Ο Χρήστος, παιδιά, ο Χρήστος Ζώτος, το ξέρετε, τώρα το μάθετε από μένα. Χρήστο μου, θέλω να μου κάνεις κάτι πιο... Μην πεις αυτό που μου είπες εδώ πέρα, δεν χρειάζεται. Κάτι πιο κοντό, πιο μυτάκια, ας πούμε, λίγο έτσι. Και τα ξέρεις εσύ, τα ξέρεις. Ωραία, ωραία, για πάμε να δούμε. Μερσί. Ωραία, άλλο άνθρωπο με έκανες, άλλο άνθρωπο. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι τώρα, εμένα βλέπω. Είσαι εσύ. Κάτι που είδα τώρα, θα μας κάνουμε το Φρίδι. Όπα, Φρίδι. Ναι, γιατί. Πάρτι. Παναγιώτη, με γεια σου! Με γεια τη μιζανπλή! Α, κουρεύτηκα τώρα και μου κάνει καζούρα. Μου κάνει καζούρα τώρα. Μα έρχονται μόνο στο σχολείο για να μου κάνουν καζούρα. Για να δω τι τώρα θα βρούμε. Τάν μου, θα σε ευγνωμονώ αιωνίως που δεν πήγα στα τζάμπου και πήγα σε άλλο μαγαζί και πήρα δύο πράγματα λίγο πιο δημιουργικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να προωθούμε και άλλες δραστηριότητες. Ήταν πολύ ωραία αυτά που βρήκαμε και θα τρελαθούν τα μικρά. Σε ευχαριστώ. Τίποτε, να είστε καλά. Αύριο σου φέρνω τον Τζοϊ νωρίς-νωρίς. Ναι. Θα του κάνει babysitting σε όλο το Just the Two of Us. Η καλή μου φίλη, η φίλη μου η Τάνια, η φίλη μου.
Κεφάλι σε πιατέλα. Αυτό που δεν προλαβαίνεις να πας σπίτι σου επειδή κατουργέσαι, εγώ το πάθα τώρα να μην προλαβαίνω επειδή πεινάω. Και πήρα μια μπαγκέτα να δολοφονήσω. Μαύρη, αυγό, διπλή γαλοπούλα, τυρί, ντοματούλα. Πάω στο Joy. Θα είναι κρεμασμένο στο πολύφωτο αυτή τη στιγμή, λείπω κανένα δύο ώρα. Καλά, κίνηση από άλλο πλανήτη. Θέλω να περάσω τη Θηβόνη και είναι σαν να θέλω να περάσω τη Μάχη, ας πούμε. Την Ερυθρά Θάλασσα. Ποιο παιδί με περίμενε. Ποιο παιδί με περίμενε. Ο Τζόι μου. Έλα εδώ να σε δω, Πώς είσαι, έκανες τα νανάκια σου. Αχ, μωρή, τι πάρτι, τι χαρά. Έλα εδώ να δω το μαγουλάκι σου. Να δω το μαγουλάκι του, πώς είναι το παιδί μου. Να το δω. Τέλειο είναι, τέλειο! Τι φιλιά είναι αυτά. Ωραία. Αγόρι μου. Να σου πω πως κατουργέσαι, θες να σου ανοίξω κανιτσίσα στο μπαλκόνι. Πάμε, έλα. Τρέχα να κάνει τσίσα σου. Αυτό που τα δώρα δεν τα τυλίγουνε πια, χρόνια τώρα θα μου πεις, απλά έχω προλάβει ως παλαιότερος, τα δώρα να τα παίρνεις δώρα και πρέπει να τα τυλίγουμε εμείς. Πού δεν τα τυλίγουμε και ωραία. Θέλω να αλλάξει κάποια στιγμή. Δεν μου πάτε το μαλάκι, πώς σας φαίνεται, το πήρα λίγο πιο κοντό. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που κουρεύτηκα, μου τα πήρε ο Χρήστος τα πλαϊνά, οκ. Okay, αλλά πάρα μου άφησε ένα κουνάβι ολόκληρο ένιωθα. Μην σας πω ότι και τώρα νιώθω ότι θέλω κι άλλο να τα πάρει. Τέλος πάντων. Έχω και την τούφα εδώ, τη λευκή της Παναγιωταρέα. Παναγιώταρος. Τη λίγο τα δώρα γιατί αύριο δεν θα έχω καθόλου χρόνο και αν είναι να πάω στο Κιάτο, ας τα έχω έτοιμα. Και έρχομαι να κάτσουμε να σας δω λίγο. Να σας πω αυτό που συζητούσαμε το πρωί, τα τρία αυτά πράγματα, τι κρατάω από το 22, τι πετάω από το 22 και τι περιμένω από το 23. Λοιπόν, επειδή θα με ρωτάτε μετά, πριν τα τυλίξω, να σας πω τι πήρα στα παιδιά. Στην ήδη πήρα ένα που λέγεται κρυφτούλι στο σακούλι, ένα που λέγεται ο εξυπνούλης συλλαβές μαθαίνω και διαβάζω, ένα pop-up βιβλίο ταξωτικά και ο παπουτσής, είναι από αυτά που τα ανοίγεις και συμβαίνουν πράγματα μέσα, ξέρετε, και αυτό το τέλειο βαλιτσάκι που είναι κασετίνα ζωγραφικής και έχει μέσα τα πάντα για να ζωγραφείς γιατί είναι πολύ ζωγραφάρα. Λοιπόν, στο Γιαννάκι πήρε και σε αυτόν ένα pop-up βιβλίο με τον Peter Pan, πήρε και σε αυτόν ένα εξυπνούλι που ζουν τα ζώα, έξι φυσικά περιβάλλοντα με κάρτες, παιδική παράσταση, παιχνίδι με παντομήμα για παιδάκια, κάρτες και τέτοια, και ένα έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό επιτραπέζιο, μπούλις φαταούλης, το φαγανό γουρουνάκι που το ταΐζεις και γίνονται διάφορα. Γενικώς σκέφτηκα να μην τους πάρω παιχνίδια, γιατί έχουν επίξει στις κούκλες, στους δεινόσαυρους, στα τέρατα, ξέρεις. Είπα να το παίξω λίγο πιο intellectual θείος φέτος, να τους δώσω κάτι που να τους ακονίσει λίγο και το μυαλουδάκι, να αρχίσουν σιγά σιγά να προπονούν το μυαλουδάκι τους για λίγο πιο περίπλοκα πράγματα, αλλά παράλληλα διασκεδαστικά. Μην με ρωτάτε τιμές, δεν έχει νόημα να σας τις πω. Από τα public τα πήρα, δεν με πληρώσανε, τα σκάσα και τα πήρα. Μπορείτε να μπείτε στο public και στο site του, φαντάζομαι, στο e-shop του και να δείτε αντίστοιχα πόσο έχει το κάθε ένα από αυτά. Γενικά δεν ήταν ακριβά και γι' αυτό πήρα και από τόσα δώρα στα παιδιά. Δεν θα τα έτεχα αν ήταν πολύ ακριβά. Αλλά νομίζω ότι θα χαρούν πάρα πολύ. Μόνο και μόνο που θα έχουν να ξετυλίξουν από τέσσερα δωράκια από το θείο, νομίζω ότι εντάξει, αυτή είναι η χαρά των παιδιών, το ξετύλιγμα. Λοιπόν, τα τυλίγω και πάμε ένα καναπέ να πούμε τα δικά μας. Ο Θείος Πανούλης τα κατάφερε, τα τύλιξα, μου βγήκαν τα μάτια ελαφρώς. Εντάξει, τα έκανα όπως μπόρεσα. Γιάννης. Ήδη. Ισότητα. Επίσης θέλω να σας πω πως τους πήρα παιχνίδια τα οποία δεν είναι αγορίστικα και κοριτσίστικα. Είναι παιδικά. Δηλαδή, αν κάνω το λάθος και δώσω τα παιχνίδια του Γιάννη στην Ήδη, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί τα παιχνίδια μου δεν έχουν καθόλου στερεότυπα που πήρα μέσα. Δηλαδή, δεν πήρα ροζ αλογάκια στην Ήδη και μαύρους στρατιώτες στο Γιάννη. Πήρα παιχνίδια για παιδιά. Παιχνίδια εκπαιδευτικά. Και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό και σας το προτείνω σαν σκέψη. Γενικά η ζωή μας είναι πάρα πολύ στριμωγμένη, αγχωμένη, με δουλειές, με νόρμες, με στερεότυπα, μη φορτώνετε τα μυαλουδάκια των παιδιών με έξτρα απαιτήσεις και πληροφορίες που είναι παντελώς άχρηστες και μόνο δεσμευτικές και μόνο μπλοκαριστικές. Αυτό είχα να καταθέσω ως ένας θείος, με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε να κάτσουμε να τα πούμε ρε παιδιά. Τσα! Λοιπόν, ώρα για απολογισμό 2022. Τι κρατάω από τη χρονιά που πέρασε. Κρατάω πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες στη δουλειά μου. Μια αίσθηση πως αυτή η χρονιά ήταν μια αποδοτική χρονιά. Μια χρονιά που τα σκαλοπάτια ήταν ανωδικά. Ένα, δύο, τρία, όσα. Μικρά, μεγάλα, πάντως είχαν μια πρόοδο και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Και πρωτίστως ευγνώμων να σας πω την αλήθεια απέναντι στον εαυτό μου, γιατί έδωσα το 1000% μου.
σε κάθε τι με το οποίο καταπιάνομαι. Ευγνώμων που πάει τόσο καλά η εκπομπή μας, το καλύτερα δεν γίνεται για τρίτη χρονιά. Ευγνώμων για τους συνεργάτες μου. Ευγνώμων για αυτό που συνέβη το τελευταίο τρίμηνο, το Just the Two of Us, που ήρθε να υπενθυμίσει σε μένα ότι τραγουδάω. Ήρθε να γνωστοποιήσει σε πάρα πολύ κόσμο ότι τραγουδάω. Γιατί πολλοί με ξέρουν με την άλλη μου ιδιότητα της τηλεόρασης, άλλοι με ξέρουν από την ιδιότητα του YouTube. Και γενικότερα δεν είναι κανείς υπεύθυνος για το πώς με ξέρει, μόνο εγώ. Γιατί ο τρόπος που συστήνομαι είναι λίγο μπερδευτικός μερικές φορές, εφόσον είμαι ένας άνθρωπος που κάνω πολλά πράγματα. Ευγνώμων για τη γνωριμία μου με την Didi και την τόσο ωραία συνεργασία. Ευγνώμων βασικά και πριν από όλα αυτά, που η χρονιά που πέρασε είχα την υγεία μου, εγώ, η οικογένειά μου, οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφομαι, οι φίλοι μου και μακάρι και όλος ο κόσμος, που ήμασταν αγαπημένοι, μαζί, δεν τσακωθήκαμε, δεν έφερε ένας τον άλλο σε δύσκολη θέση ποτέ, αυτό ποτέ δεν το κάνουμε ούτως ή άλλως. Γιατί άλλο είμαι ευγνώμων? Είμαι ευγνώμων για τον Τζόι μου, που είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Πολλά είναι αυτά για τα οποία είμαι ευγνώμων. Και κάθε χρόνο είμαι ευγνώμων για πράγματα. Δηλαδή, τι να σας πω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πέφτω για ύπνο το βράδυ και είμαι ευγνώμων που έχω κρεβάτι, για αρχή. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Ίσως να είμαι παραπάνω ρομαντικός από όσο χρειάζεται, αλλά αυτός είμαι, εν πάση περιπτώσει. Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανός. Είμαι ευγνώμων που βγαίνω το πρωί και μου χτυπάει ο ήλιος στη μούρη και ας έχω φωτοευαισθησία. Είμαι ευγνώμων που νιώθω το αεράκι στο πρόσωπο, που ζω σε μια όμορφη χώρα, που έχω να φάω, που έχω κάπου να κοιμηθώ, αυτό που σας λέω, που άμα κάνει κρύο έχω μια κουβέντα να σκεπαστώ και ίσως αυτό να με κάνει να είμαι λιγότερο απαιτητικός από αυτή τη ζωή και λιγότερο αδιφάγος, αχόρταγος. Έχω ευγνωμοσύνη για πάρα πολύ απλά πράγματα. Και στο τραγούδι το έχω αυτό για παράδειγμα. Είμαι λίγο ρομαντικός εγώ. Και στο τραγούδι ο λόγος που δεν έκανα ποτέ, δεν κυνήγησα ποτέ με λύσα μια καριέρα ήταν γιατί για παράδειγμα ήμουν ευγνώμων που τραγουδούσα με ζωντανή ορχήστρα. Έλεγα πω. Ξέρεις, μένω λίγο σε κάποια μικρά πραγματάκια. Αυτό το έχω πάρει από την οικογένειά μου, είναι χαρακτηριστικό της οικογένειάς μου. Είμαστε ολιγαρκείς, ίσως παραπάνω από όσο χρειάζεται και τελικά δεν διεκδικούμε πολλά πράγματα. Αλλά είναι ένα ακόμα πράγμα για το οποίο τους είμαι ευγνώμων. Γιατί δεν μας κάνανε παλιά ανθρώπους. Και αδίστακτους και αχόρταγους και αρπακτικά. Λοιπόν, πολλά τα καλά λοιπόν, δεν μπορώ να τα παραριθμίσω. Σίγουρα κρατάω και εσάς που στο τέλος της χρονιάς ήρθατε να πολλαπλασιαστείτε, να με γεμίσετε με αγάπη, με πολύ ωραία σχόλια, με μια αίσθηση ότι είμαστε μια παρέα έξω από τις παρέες της διαζώσης, μια ιντερνετική παρέα πολύ ωραία, μια παρέα που αξίζει να πίζω και να μοντάρω και να ετοιμάζω πράγματα γιατί κάτι παίρνω πίσω. Τι πετάω λοιπόν από το 2022? Από το 2022, όπως και από κάθε μου χρόνο, δεν πετάω τίποτα. Αν κάτι με θυμώνει γενικά στη ζωή μου μέχρι τώρα και το έχω διαπιστώσει, είναι όταν οι καταστάσεις ή οι άνθρωποι με κάνουν να μετανιώνω για αυτά που έχω δώσει. Γιατί ό,τι δίνω, το δίνω μέσα από την καρδιά μου, 1000%. Δηλαδή, χωρίς δεύτερη σκέψη. Έχουν υπάρξει φάσεις στη ζωή μου που με έχουν κάνει οι άνθρωποι να τίνω στο να το μετανιώσω, αλλά τελικά ποτέ στο να το μετανιώσω. Δεν μετανιώνω. Ακόμα και αυτά είναι μαθήματα και θεωρώ πως δεν είμαι θέση να πετάξω τίποτα και κανέναν από τη χρονιά μου του 2022. Όλοι οι άνθρωποι, όλες οι εμπειρίες, όλες οι καταστάσεις έχουν τη θέση τους μέσα σε αυτή τη χρονιά και κάτι μου άφησαν, κάτι με έμαθαν. Και επίσης, σε αντίθεση με τα σκουπίδια που πρέπει να τα πετάμε, τα βάζουμε στη σακούλα και να πηγαίνουμε στον κάδο, τα στοιχεία της ζωής μας που απαρτίζονται από ανθρώπους, στιγμές, εμπειρίες, τσακωμούς, δεν ξέρω τι, τα εντός εισαγωγικών περιτά της ζωής μας, δεν θέλω να τα πω σκουπίδια, έχουν την τάση να φεύγουν μόνα τους. Οπότε δεν πετάω τίποτα, ό,τι έφυγε έφυγε, κρατάω τα μαθήματα, κρατάω την αγάπη στην καρδιά μου γιατί αυτή την τελική είναι δική μου. Η αγάπη και η καλή μου πρόθεση και η καλή μου διάθεση απέναντι στα πράγματα και τα λάθη μου και τα σωστά μου, αυτά είναι όλα δικά μου. Οπότε δεν τα πετάω και δεν συνοδεύουν καμία ανάμνηση, κανέναν άνθρωπο, κανένα τίποτα πέρα από μένα. Όπως και το μίσος ή ο θυμός, η οργή, η εκδικητικότητα, η τοξικότητα, τόσα αρνητικά πράγματα που νιώθει κανείς μας ότι τα έχει και τα πετάει στους άλλους, τελικά δεν τα πετάει σε κανέναν. Μένουν μαζί μας, οπότε λέω να κρατήσω την αγάπη μου, την ηρεμία μου. Και σε αυτό θα καταλήξω και το 2023. Αυτό λοιπόν που ζητάω και προσδοκώ από το 2023
Είναι αυτό που μου στέρισε το 2022. Μου έδωσε πάρα πολύ καλά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια χρονιά όπου απόλαυσα ηρεμία. Γαλήνη. Ηρεμία. Peace. Ήταν πολλοί λόγοι που έπρεπε να είμαι σε ένταση, σε ανησυχία, σε στεναχώρια, σε θυμό, σε άγχος. Τα πράγματα όμως έχουν πάρει μια πολύ ωραία ροή πια, και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Περισσότερο να σου πω όμως την αλήθεια στα επαγγελματικά, που φέτος νομίζω ότι είναι μια χρονιά που μπορώ να απολαύσω λίγη ανεμελιά, με πάρα πολλή δουλειά, αλλά χωρίς έξτρα φορετά άγχη και προβλήματα δημιουργημένα από ανθρώπινο χέρι. Ανεμελιά θέλω αυτή τη χρονιά. Θέλω να είναι μια χρονιά που θα χαμογελάω και θα το εννοώ, γιατί δεν σας κρύβω πως τη χρονιά που πέρασε υπήρξαν πολλές στιγμές που χαμογελούσα και δεν το εννοούσα. Έκλαιγα μέσα μου. Όλοι το έχετε πάθει. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτή ήταν η μήνυ εξομολόγηση. Δεν το λες και εξομολόγηση, λίγο γενικά μίλησα, αλλά νομίζω ότι και στο γενικά καταλαβαίνουμε. Και αυτό που έχει σημασία να επικοινωνούμε μεταξύ μας είναι το τι νιώθουμε. Όχι το τι συνέβη και αν συνέβη και ποιος και που και τι. Ούτε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το να αναπτυχθεί, ας πούμε, με λεπτομέρειες. Πείτε μου εσείς τι κρατάτε από το 22, τι πετάτε από το 22 και τι περιμένετε από το 2023. Προς το παρόν, για σας είναι παραμονή Χριστουγέννων, ή κάνετε τελευταία ψώνια, ή τρώτε με μια παρέα, ή αράζετε μόνοι, ή βρίσκεστε με φίλους, με έρωτες, σε ταξίδια, στα σπίτια σας, αυτοκίνητα, σε αεροπλάνα. Στέλνω σε όλους και όλες και όλα την αγάπη μου, τις ευχές μου για καλά Χριστούγεννα. Και αν σας άρεσε το vlog της ημέρας 24, το πρώτο τελευταίο vlog αυτής της χρονιάς, κάντε like, share, subscribe, πατήστε και το καμπανάκι και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog μας, δηλαδή αύριο στην ημέρα 24, ανήμερα τα Χριστούγεννα, όπου θα ανακοινώσω και τους 5 τυχερούς, τις 5 τυχερές, τα 5 τυχερά του giveaway που έκανα με την Ατούρα Συμπέρικα, που όταν αυτό ανέβει, εγώ και το κουτσούνι μου που έχει βαρεθεί να με βλέπει να μιλάω σε μια κάμερα και να ρωτιέται αν είμαι τρελός, θέλουμε να είστε όλοι εδώ και καλά. Χρόνια πολλά, φιλιά πολλά. Χρόνια πολλά είναι Χριστούγεννα, σκασίλα σου. Τζο, είναι Χριστούγεννα. Είπες κάλαντα σήμερα, είπες. Ούτε κάλαντα δεν λέει. Ούτε κάλαντα δεν λέει.